Είναι γνωστό ότι η Ουκρανική αεραμήνα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στην υπεράσπιση στρατιωτικών στόχων και έργων υποδομής της χώρας της από τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους. Αίσθηση προκαλεί πρόσφατη σχετική δήλωση της Ισπανίδας Υπουργού Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες, σύμφωνα με την οποία η χώρα της δεν σχεδιάζει να αποσύρει το πυραυλικό σύστημα αεράμηνας Patriot που βρίσκεται στην Τουρκία και το οποίο έχει αναπτυχθεί στάδανα από το 2015 υπό το ΝΑΤΟ για να το στείλει στην Ουκρανία. Σε έγκριτο για αμυντικά θέματα, τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται σχετικά. Η Ρόμπλες σε συνέντευξή της στο ισπανικό κρατικό ραδιόφωνο RNE απάντησε στην ερώτηση για τους πυράβλους Patriot που ζήτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι από την Ισπανία, λέγοντας «Αυτό δεν είναι μέρος του σχεδίου της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή». Επί του παρόντος είναι γνωστό ότι το μόνο επίγειο σύστημα στην Τουρκία με αντιβαλιστικούς πυράβλους και δυνατότητες αεράμυνας μεγάλου ύψους είναι η ισπανική Patriot. Υπάρχει επίσης μια αμερικανική συστοιχία Patriot PAC-2 στο Ιντσιρλίκ. Ωστόσο, το καθήκον αυτής περιλαμβάνει μόνο την προστασία των αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιντσιρλίκ. Από τα παραπάνω αποκαλύπτεται για μία ακόμη φορά πόσο αδύναμη εξακολουθεί να είναι η τουρκική αεράμυνα. Υπολογίζεται ότι η Τουρκία χρειάζεται 8 με 10 συστοιχίες μεγάλου βεληνικούς, όπως είναι η S-400, Patriot ή η εγχώρη Cyber, προκειμένου να καλύψει πλήρως την επικράτειά της, πράγμα που φυσικά δεν υφίσταται σήμερα. Η εγχώρια τουρκική αεράμυνα συνίσταται από τα αντιεροπορικά συστήματα HISAR-A+, HISAR-O+ και τα Cyber. Ωστόσο, η παραδοχή του τουρκικού μέσου μαζικής ενημέρωσης ότι το μόνο επίγειο σύστημα στην Τουρκία με αντιβαλιστικούς πυράβλους και δυνατότητες αεράμυνας μεγάλου ύψους είναι η ισπανική Patriot, υποδηλώνει ότι η Cyber δεν είναι έτοιμη ακόμη, αποκαλύπτοντας έτσι την αχίλιο πτέρνα της Τουρκίας που είναι η κακή ελλιπής αεράμυνά της. Το κατά πόσο τα τουρκικά αντιεροπορικά προσεγγίζουν σε αξιοπιστία και δυνατότητες τα ήδη γνωστά δυτικά αποτελεί ερώτημα. Τέλος, εκτίμησή μας είναι ότι η χώρα μας με τα Ραφάλ, F-16 Viper και μελλοντικά με τα F-35 θα έχει το αεροπορικό πλεονέκτημα στο Αιγαίο ακόμη και μετά την υλοποίηση των τουρκικών σχεδιασμών για δημιουργία εγχώριας αεράμυνας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.